Σε λίγες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας. Τι πρόκειται να παρουσιαστεί στο συνέδριο και ποιο θα είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον? Πράγματι, σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου και ημέρα Τετάρτη, θα αρχίσει το 21ο στη σειρά ετήσιο συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, το οποίο αποτελεί και έναν θεσμό, θα έλεγα πλέον, για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί το σύγχρονο ιατρικό πρόβλημα. Με αυτό που ακούγεται συνέχεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την αύξηση της συχνότητας, και όχι μόνο την αύξηση της συχνότητας του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αυτό που καλείται νεανικός και προσδιορίζεται σε μικρή ηλικία, στην εφηβική κυρίως ηλικία, αλλά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζεται μια αύξηση και στον καλούμενο νεογνικό σακχαρώδη διαβήτη, σε αυτόν που παρουσιάζεται σε παιδάκια κάτω των 6 μηνών, δηλαδή πολύ νωρίς στη ζωή τους. Και αυτό φυσικά είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα. Στο συνέδριο οι κύριοι ομιλητές που έχουν προσκληθεί, που είναι από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Αμερικανός και από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, θα ασχοληθούν με τα εξής θέματα. Με το πρόβλημα της διαβητικής νευροπάθειας του αυτονόμου νευρικού συστήματος, μιας επιπλοκής που είναι σε πολλά σημεία άγνωστη στους γιατρούς και είναι υπεύθυνη για σοβαρά προβλήματα υγείας, ένα εκ των οποίων είναι και το καλούμενο βουβό έμφραγμα μυοκαρδίου, δηλαδή έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς πόνο, έτσι όπως έχουν συνηθίσει να το διαγνώσουν οι γιατροί, και θα μας δώσει φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα. Ο δεύτερος ομιλητής θα ασχοληθεί με την παθογένεση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και συγκεκριμένα με το ρόλο του εγκεφάλου και των ορμονών στην εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη. Και η τρίτη ομιλία, επίσης από έναν Έλληνα γιατρό που διαπρέπει στο εξωτερικό, θα ασχοληθεί με τα πιθανά ωφέλη του κόκκινου κρασιού και συγκεκριμένα μια ουσία τη ρεσβεραντρόλη. Κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή και στην αντιμετώπιση ακόμα του ίδιου του σακχαρώδη διαβήτη. Θα παρουσιαστούν βεβαίως και πολλά νέα φάρμακα, ωστόσο υπάρχουν και ήδη κάποια φάρμακα τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση. Υπάρχουν κάποιες επιπλοκές από τη χρήση τους? Κάθε φάρμακο, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, πρέπει ο γιατρός να γνωρίζει τις ενδείξεις και τις αντιενδείξεις του πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό γιατί το πιο κοινώς χρησιμοποιούμενο φάρμακο, η ασπιρίνη, μπορεί να κάνει μια γαστροραγία, η οποία μερικές φορές, αν δεν ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα, είναι και θανατηφόρος. Από το απλό φάρμακο. Δηλαδή ο γιατρός θα πρέπει να μάθει αρκετά καλά τη χρήση του φαρμάκου. Και σκοπός του συνεδρίου είναι ακριβώς αυτή, η εκπαίδευση των γιατρών στη σωστή χρήση των παλιών, αλλά και ειδικά των νέων φαρμάκων. Γιατί τα νέα φάρμακα σίγουρα δεν έχουν αποκτήσει και την εμπειρία την οποία πρέπει να αποκτήσουν οι γιατροί. Και παρουσιάζονται μεν τα νέα φάρμακα ως αρκετά ελπιδοφόρα, αλλά πολλές φορές αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι δεν είναι και τόσο χρήσιμα ή επωφελή για τον ασθενή. Σκοπός μας λοιπόν είναι να όλη την σύγχρονη βιβλιογραφία να τη συζητήσουμε. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και η μερίδα του κοινού στις 15 Νοεμβρίου, όπου θα έχουν οι πολίτες την ευκαιρία να μάθουν, να εκπαιδευτούν, να έρθουν να ακούσουν τους επιστήμονες για το διαβήτη, και θα υπάρχει και ένας περίπατος. Τι ακριβώς θα γίνει? Ο περίπατος αυτό σκοπό έχει να τονίσουμε τη σημασία της άσκησης για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, και σε αυτόν τον περίπατο μάλιστα θα συμμετέχουν και το παιδικό χωριό και το χαμόγελο του παιδιού, με σκοπό να τονίσουν ακριβώς τη σημασία της άσκησης που έχει για τον σακχαρώδη διαβήτη, ως τρόπο θεραπείας πλέον του σακχαρώδη διαβήτη η άσκηση με τον περίπατο αυτόν, και να το κατανοήσουν και να γίνει περισσότερο αντιληπτό στον κόσμο.